Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Δύσκολες ώρες έρχονται για τον Θέμη. Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βίκου, τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο για τον Καστρινό. Οι μέρες κυλούν αργά και βασανιστικά για όλους. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν ο Βίκος δίνει εντολή δολοφονίας για τον Θέμη. Θέλει να τον κάνει να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Ζητά από τον Φρέντι να ρίχνει μικρές δόσεις δηλητηρίου στο φαγητό του Θέμη για να τον στείλει αργά και βασανιστικά στον άλλον κόσμο. Πράγματι, ο Θέμης δεν αντιλαμβάνεται ότι κάποιος προσπαθεί να τον δηλητηριάσει, παρά την αδυναμία που αισθάνεται. Μια μέρα καταραίει στα χέρια του γιού του, ο οποίος τον οικετεύει να τον πάει στο νοσοκομείο. Η κάθε μέρα είναι και ένας αγώνας επιβίωσης για τον αδίστακτο Θέμη. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και να καταλάβει πως κάποιος προσπαθεί να του κάνει κακό. Σύντομα θα πάρει την απόφαση να επισκεφτεί τον γιατρό, λίγο πριν ο Βίκος του δώσει την τελευταία δόση του δηλητηρίου. Τότε είναι που ο Θέμης θα καταλάβει, μέσω της γνωμάτευσης, ότι κάποιος προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση. Ο Καστρινός τρελαίνεται, ξεκινά άμεσα θεραπεία για να αποβάλει το δηλητήριο, αλλά η ζωή του κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!